Με εντολή του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης Γερμανού απολύθηκαν από το γυροκομείο Παναγία Καθολική τη Ιεράς Μονής Ηλίας στη Γαστούνη δύο εργαζόμενοι που δεν δέχθηκαν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού. Ο ίδιος ο Σεβασμιότατος δήλωσε χαρακτηριστικά για τη στάση του στην τοπική εφημερίδα Πατρίς. Πήγα από του πρώτου με ραντεβού στο νοσοκομείο του Πύργου χωρί την πανοκρουσία και εμβολιάστηκα. Είμαι 89 ετών και έχω κάνει και τι δύο δόσει. Πρέπει να επενέσω το διοικητή του νοσοκομείου γιατί στον Πύργο υπάρχει ένα εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί άψογα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Μητροπολίτη Ηλία αιτιολόγησε την απόφασή του, τονίζοντα πω η απόφαση πάρθηκε για την προστασία των ηλικιωμένων που διαμένουν στον οίκο Ευγυρία. Μιλώντα για τι απομακρύνσει των δύο εργαζομένων από το Ίδρυμα Παναγία Καθολική, ο Μητροπολίτη Ηλία και ο Λένης επεσήμανε. Ο εμβολιασμό είναι αναγκαίο. Ήδη πρέπει να πω ότι απολύσαμε δύο εργαζομένου από ίδρυμα τη Ιερά Μητροπόλεω στη Γαστούνη. Του απολύσαμε γιατί ενώ πήγε το κλιμάκιο να κάνει εμβόλιο, αυτοί οι δύο εργαζόμενοι είπαν: Εμεί δεν το κάνουμε. Του δώσαμε και 15 μέρε άδεια να πάνε για εμβολιασμό ή σε γιατρό να του δώσει χαρτί ότι δεν ενδείκνεται εμβολιασμό, αλλά οι εργαζόμενοι ήταν ανένδοτοι. Εγώ δεν το κάνω, ό,τι και να γίνει, είπαν. Δυστυχώ του απολύσαμε για να μην κινδυνεύσει η υγεία των φιλοξενουμένων ηλικιωμένων και των εργαζομένων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί πω όταν προσλήφθηκαν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, δεν υπήρχε κανένα νόμο που να του υποχρεώνει να εμβολιάζονται, ούτε υπέγραψαν κάποια σχετική σύμβαση. Τέλο, να υπενθυμίσουμε στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλία και Ολένη ότι ακόμα και σήμερα ο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού δεν είναι υποχρεωτικό.